Εξαντλημένοι και απογοητευμένοι δηλώνουν οι ξενοδοχο υπάλληλοι, οι οποίοι υπό την πίεση μιας χρονιάς που καλούνται λόγω έλλειψης εργατικών χεριών να καλύψουν δύο ή και τρεις θέσεις εργασίας, βλέπουν ότι η τουριστική σεζόν μακραίνει περισσότερο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις αντοχές τους και πόσο μπορούν να συνεχίσουν μέχρι και τον προχωρημένο Νοέμβρη που θα μείνουν ανοιχτά κάποια ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι δυστυχώ όμως έχουν τραβήξει όλο το κάρο της, ε της σεζόν. Δυστυχώς καλύβουν δύο και τρεις θέσεις κενές εργασίας. Η έλλειψη είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν γίνεται να συγχυστεί πλέον αυτό. Η σεζόν φέτος θα ολοκληρωθεί σε κάποια ξενοδοχεία μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι εξαντλημένοι. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα καταγγελίες για λιποθυμίες. Θα πάμε πιστεύω μέχρι τις 15 και 17 του Νοέμβρη που θα υπάρξουν κάποιες πτήσεις. Λίζεσμεν, αλλά εντάξει, πάντα, πάντα υπάρχουν. Ε? Αλλά μπορεί να είναι λίγο παραπάνω φέτο ο Νοέμβριο. Οι ξενοδοχοϊπάλληλοι με επίκεντρο το βάρο τη κούραση και τη εξάντληση στέλνουν τελεσίγραφο προ του ξενοδόχους και την πολιτεία, μιλώντα ανοιχτά για παρανομίε στην πλάτη των εργαζομένων, την ώρα που η πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα προκειμένου να παραμείνουν στο χώρο οι παλαιότεροι εργαζόμενοι και να εισέλθουν στο χώρο νέοι που βλέποντα την αναντιστοιχία κούραση και αμοιβών, μάλλον κινούνται εργασιακά προ άλλου χώρου. Απαρτούν μέτρα στήριξη των εποχικών εργαζομένων, γιατί πραγματικά έχουμε έρθει στα όρια μα. Δεν μπορούν οι άλλοι, εργα... οι άλλοι εργαζόμενοι να... να βιώνουν αυτή την κατάσταση. Δυστυχώ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και νομίζω ότι η... πρώτα η πολιτεία πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να δώσει τις λύσεις που πρέπει να δώσει ώστε να, η επόμενη σεζόν να, γίνουν, να κινήσουν πιο ομαλά. Η πολιτεία πρέπει σίγουρα κάτι να κάνει για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή το βλέπω ως εξή. Ε, Πιστεύω ότι θα λήξει αυτό το θέμα με το Ταμείο Ανεργίας που μιλάμε να το γίνει από τρίμηνο πεντάμινο. Ε, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Μας το έχουν υποσχεθεί μέσα στο Νοέμβριο ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Για να δούμε, το ελπίζουμε. Παρά την αριθμητική υπεροχή σε ό,τι αφορά τους τουρίστες φέτος, τα έσοδα δεν αναμένεται να είναι αυτά που θα μπορούσαν κάποιοι να υποθέσουν. Με τον πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου να σημειώνει ότι με σταθερού ρυθμού πλέον ξενοδοχειακέ μονάδε περνούν σε ξένα χέρια υπό το βάρο τη οικονομική πίεση. Δυστυχώ ο τουρισμό. Ναι, μεν έρχεται πολλή κόσμο, τα κόστη έχουν ανέβει πάρα πολύ, οι τι, μέσα κρυβαίνουν. Πρέπει να κρυβαίνουν γιατί τα ξενοδοχεία στο τέλο θα τα πάρουν ξένοι. Και βλέπετε ότι κάθε μέρα ξένοι επενδυτέ μπαίνουν και παίρνουν ελληνικά ξενοδοχεία και στο τέλο δεν θα μείνει κανεί Έλληνα επιχειρηματία.